Δεν έχετε άγχος για το Σταυρό? Όχι. Έχει άγχος όμως να βγει το κόμμα. Έχει άγχος να βγει το κόμμα όμως. Ούτε ο κύριος Πέτρος Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτό το άγχος. Όχι, δεν έχω το άγχος του Σταυρού, αλλά βεβαίως είμαστε όλοι στρατευμένοι στην προεκλογική εκστρατεία που ξεκίνησε και επισήμως επιτέλους σήμερα, νομίζω, χτες το βράδυ. Έτσι. Καλημέρα και στον Νίκο Μίλη, μέλος του εκτελεστικού πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ούτε εμείς μοιραζόμαστε κάποιο άγχος, οπότε έχουμε πολλά κοινά. Έχει πολλά. Μόνο άγχος για το κόμμα έχετε ο καθένας σας, για το κόμμα που εκπροσωπείτε, τι θα καταφέρετε. Να πάει καλά σε εκλογές, αυτονόητο είναι. Έχουμε άγχος για τους Έλληνες πολίτες. Για τη χώρα. Για την Ελλάδα έχουμε άγχος. Να που συμφωνείτε. Τι παιδιά δεν είναι δυνάμεις τώρα εδώ πέρα. Αφού έχετε το άγχος για την Ελλάδα, δεν τα βρίσκετε. Πρώτη κάλπη, απλά αναλογική είναι. Αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα, κύριε Σιαδήμα. Ναι, να το πείτε στον κύριο Ανδρουλάκη αυτό. Ο οποίος λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με τη ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Και λέει ότι θέλει το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Και θέλει πρωθυπουργό Kinder έκπληξη. Σίγουρα πάντως εγώ και η κυρία Σμακοπούλου που βρισκόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο που λειτουργεί με απλή αναλογική, νομίζω θα συμφωνήσει ότι η δουλειά η δικιά μας είναι να συνεργαζόμαστε με τους συναδέλφους και τις συναδέλφες από τα άλλα κόμματα και να μπορούμε να βρίσκουμε κοινούς τόπους για να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Πράγμα το οποίο είναι ίδιων της απλής αναλογικής και όχι του συστήματος αυτοδυναμίας που έχουμε τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μας έχει οδηγήσει εδώ που μας έχει οδηγήσει και οδηγεί τους συναδέλφους που έχουν αυτή τη στιγμή άγχος για το Σταυρό, όχι να ψάχνουν κοινούς τόπους, αλλά να ψάχνουν σημεία τσακωμού, σημεία αντιπαράθεσης και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία. Ωραία, ακούγονται αυτά, κύριε Κόκαλη, αλλά όταν είναι να ψηφίσουμε για να έρθουν χρήματα στην Ελλάδα αντί να πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι αυτά τα οποία μπορεί να διαλέξουν μέσα από την κυβέρνησή τους, όπως είναι ο φράχτης των Εύρω, δεν βλέπω η ελληνική ομάδα να συνεργάζεται. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να συνεργάζεται μαζί μεταξύ μας. Γιατί είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, γιατί είναι μεγάλη ενδιαφέρουσα. Το πήραμε μόνοι μας στο πάνελ. Δεν χρειάζεται. Μα σας είπαμε να ενώσετε δυνάμεις και ξεκινήσατε. Οι συνεργασίες μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού τόξου είναι πάντα θεμητές. Εκτός δημοκρατικού τόξου είναι λίγο προβληματικές. Συμφωνούμε. Αλλά τα λεφτά αυτό με να το πείτε στους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ που δεν ψήφισαν για το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη. Θα τα πείτε. Επειδή έχουμε δύο ευρωβουλευτές, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από την υπόθεση του κυρίου Γεωργούλη. Yeah. Ακούσαμε την κυρία Βόζενμπεργκ, η οποία είπε ότι περιέγραψε, εν πάση περιπτώσει, την κατάσταση που βρέθηκε το θύμα. Τα στοιχεία τις οποίες δόθηκαν στη δημοσιότητα, ακόμα δεν ξέρουμε από πού διέρευσαν. Εσείς, κυρία Σιμακοπούλου, είχατε την ίδια εικόνα που είχε η κυρία Βόζενμπεργκ? Δεν το ξέρω εγώ το θύμα. Η κυρία Βόζενμπεργκ δεν ξέρω αν το ξέρει ή όχι. Προφανώς το ξέρει. Τα χτυπήματα που έχει, ότι ήταν σε κατάσταση σοκ, ότι δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι, σαν αντρεχιαστικά. Τα όσα είπε. Δεν την ξέρω τι είναι. Είχατε ακούσει ότι υπάρχει μια τέτοια καταγγελία? Υπήρχε αυτό? Για αυτή τη συγκεκριμένη καταγγελία, όχι. Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ισχύει το τεκμήριο της αθότητος. Εμείς στη Νέα Δημοκρατία από εμάς δεν θα ακούσετε ούτε αυτά που ακούστηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ για την κυρία Μενδώνη, για τον Λιγνάδη, ούτε hashtag θα βρείτε από εμάς, ούτε τέτοια πράγματα. Εντάξει, ισχύει το τεκμήριο της αθότητας, θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της για τον κύριο Γεωργούλη. Όσον αφορά την καταγγέλουσα, δεν τη γνωρίζω προσωπικά, μπορώ όμως να σας πω ότι έχει πάρα πολύ καλό όνομα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη λένε ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή, αξιοπρεπής και πολύ καλή επαγγελματίας μια κυρία. Αυτά ξέρω είναι για την καταγγέλουσα. Είναι πολλά χρόνια εκεί. Και ξέρετε, οι Βρυξέλλες είναι ένας μικρόκοσμος. Και ειδικά για το ελληνικό λόμπι κιόλας, ναι. Στο μικρόκοσμο, κύριε Σιαδήμα, προφανώς υπάρχουν και φήμες. Mm-hmm. Δεν ισχύουν πάντοτε οι φήμες, δεν πανταλήφθηκαν. Είχατε ακούσει τίποτα εσείς? Οι φήμες που υπήρχαν γύρω από τον κύριο Γεωργούλη είχαν να κάνουν με καταγγελίες που μπορεί να είχαν κάνει με άτομα από το γραφείο του σχετικά με τη συμπεριφορά του στο γραφείο. Αυτό μπορεί να είναι σεξουαλική παρενόχληση, μπορεί να είναι ψυχολογική βία. Ήταν φήμες. Η bullying, για παράδειγμα. Ναι, μέχρι εκεί. Για να καταλάβετε το. Στο Ευρωκοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα επευλήθη ποινή σε μία συνάδελφο, όχι Ελληνίδα, για την ψυχολογική βία που ασκούσε σε μέρος του γραφείου της. 10 μέρες στέρηση μισθοδοσίας. Mm-hmm. Αυτά συμβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ακούσει κάτι για βιασμό και ξυλοδαρμό. Προφανώς. Άρα πέστε από τα σύννεφα. Επίσης, απλώς να πω ότι είναι γελή. Επειδή άκουσα λίγο μια επιχειρηματολογία εδώ στην Ελλάδα ότι μπορεί αυτό να είναι πολιτικός ρεβανσισμός ή κάτι το οποίο το έχουμε κανονίσει λόγω εκλογών κάποιοι, κάπως κάτι. Πώς να το κανονίσετε, δηλαδή? Δεν γίνεται τώρα αυτό στη βελγική δικαιοσύνη τώρα, έτσι. Είναι η βελγική δικαιοσύνη ζήτησε την άρση ασυλίας του κ. Γεωργούλη. Δεν έχει σχέση με το ελληνικό, με την Ελλάδα και δεν έχει σχέση με το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Άρα κανείς δεν έχει στήσει αυτή την ιστορία λόγω προεκλογικής. Κύριε Κόκαλη, δηλαδή, εσείς ούτε συμφωνείτε με αυτό που ο κύριος Γεωργούλης ότι του προκαλεί προβληματισμό, έκπληξη που σκάει αυτό το θέμα 3 χρόνια μετά παραμονή εκλογών?
Και δεν έχει ποτέ συγγνώμη ο κ. Γεωργούλης, έτσι. Όχι, δεν συμφωνώ με τον πολιτικό σχεδιασμό. Συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Σιμακοπούλου. Πραγματικά υπήρχαν αυτές οι φήμες για εργασιακή παρενόχληση, για κακή εργοδοσία, αν θέλετε, τις οποίες και ερεύνησε ο κ. Παπαδημούλης και δεν προέκυψε κάτι από αυτές. Καμία γνώση δεν είχε κανένας, νομίζω, στον μικρό κόσμο των Βρυξελών. Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είστε πάντα μέρημο και λόγο και ευπρεπής, αλλά ο κ. Κούλογλου τον άκουγα με τα αυτιά μου που έλεγε ότι είχα κάνει ρεπορτάζ. Είχα ακούσει νωρίτερα για το όνομα της καταγγέλου σας. Εγώ δεν θέλω να το χρησιμοποιώ. Το πρώτο αν και η ίδια πλέον έχει κάνει ανάρτηση. Κοιτάξτε, να σας τουλάχιστον όσον αφορά εμένα. Να σας πω τη γνώμη. Δεν είναι βλάμπη, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Εντάξει, okay. Το ξέρω ένας. Το ξέρω άλλος. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν θα σας ρωτήσω πώς βγήκε το όνομα. Αλλά εσείς δεν ακούγατε. Όχι εσείς προσωπικά. Ο κ. Παπαδημούλης ως επικεφαλής που είχε ενημερώσει, φαντάζομαι, και την ηγεσία της Κουμουνδούρου, έτσι, τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω για το θέμα της έρευνας. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τι εξετάζανε. Σας απάντησα, δεν είναι ένα χρόνο, δύο χρόνια. Σας απάντησα, νομίζω, ότι η έρευνα ήταν σχέση με τις φήμες οι οποίες κυκλοφορούσαν για την εργασιακή παρενόχληση. Δεν βρέθηκε κάτι, αρνήθηκε και ο ίδιος. Τώρα ο κύριος Κουλόγλου είναι ρεπόρτερ. Τι ρεπορτάζ έχει να ρωτήσετε τον ίδιο. Εκείνο που θέλω να πω όμως, και νομίζω δεν έχει ακουστεί στον ελληνικό διάλογο αρκετά όσο θα έπρεπε, είναι το εξής. Ότι ωραία έγινε διαρροή, κακώς κατάπτυστη και αδιανόητος και από όποιον για να έγινε. Είναι μεγάλη του ντροπή και ποινικό αδίκημα. Όμως τι γίνεται μετά τη διαρροή και από τη χρήση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μαζικής ενημέρωσης. Εδώ είναι ένα άλλο ποινικό αδίκημα και είναι μια αποτυχία της κοινωνίας μας να προστατεύσουμε την καταγγέλουσα και το θύμα. Και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε, πριν από 10 μέρες είχαμε μια άλλη φρικτή υπόθεση με τον τερματοφύλακα του Βόλου, τον κύριο Κλέιμαν, ο οποίος επιτέθηκε σε μια Βελγίδα μαθήτρια. Ναι. Γνωρίζουμε το όνομά της, ξέρουμε πού έμεινε. Δηλαδή, θέλω να πω, στην ελληνική κοινωνία έχουμε πέσει πάνω στην καταγγέλουσα σε αυτή την περίπτωση, ενώ για την ίδια περίπτωση, 10 μέρες πριν, γιατί, επειδή προστατεύεται από την ελληνική δικαιοσύνη και όχι από την ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πραγματικά με προβληματίζει και νομίζω ότι θα πρέπει και όλους μέσα από αυτή τη διαδικασία να μας κάνει καλύτερους. Να ακούσουμε και τον κύριο Μίλη. Νομίζω, κυρία Ρεύη, κύριε Σιαδήμα, καταρχήν χρόνια πολλά. Ναι, είστε καλά και σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο κύριος χαίρεται αυτή τη στιγμή που δεν είναι ευρωβουλευτής. Νομίζω αυτό είναι. Νομίζω, κυρία Σιμακοπούλου και κυρία Κοκάλη, επειδή ζείτε στην κοινωνία των Βρυξελών, δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα έπεσε ως κεραυνό σε νεθρία. Εμείς από τη δική μας πλευρά θέλουμε να διαχωρίσουμε την θέση μας σε ό,τι έχει να κάνει με τη λεγόμενη τέλεση βαραίων κακουργηματικών πράξεων, γιατί αυτό προκύπτει, εν πάση περιπτώσει, και από την ενημέρωση η οποία υπάρχει. Διαχωρίζουμε λοιπόν τη θέση μας μεταξύ της τέλεσης τέτοιων αξιόπινων πράξεων και όποιων πολιτικών προεκτάσεων υπάρχουν. Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι στο ΠΑΣΟΚ έγινε γνωστό το συγκεκριμένο ζήτημα αφότου ζητήθηκε από τις βελγικές αρχές μέσω του Ευρωκοινοβουλίου το αίτημα για άρση της ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι δεν έχουμε και καμία ευθύνη σε σχέση με τη διαρροή του ονόματος της καταγγέλουσας. Και η ίδια το είπε στην ανακοίνωσή της. Το έχει πει και η ίδια και πραγματικά αυτό το οποίο είναι άξιο περίεργο είναι ότι για μια ιστορία η οποία φαίνεται ότι τελέστηκε πριν από 3 χρόνια και στοιχειοθετημένα έχει τοποθετηθεί πλέον και η ίδια, για ποιο λόγο μπαίνουν πολιτικές προεκτάσεις σήμερα. Είναι μεγάλο ερωτηματικό γιατί έγινε η διαρροή του ονόματος. Νομίζω ότι για τέτοιες αξιόπινες συμπεριφορές το να γίνει τη διαρροή ονομάτων καταγγελουσών θυμάτων κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει τα θύματα στο να καταγγέλουν τέτοιες συμπεριφορές. Και αυτό που εμείς θα θέλαμε να θέσουμε αυστηρά στο δημόσιο διάλογο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός ανάμεσα στον καταλογισμό ποινικών ευθυνών και σε οποιασδήποτε πολιτικές προεκτάσεις πρέπει να υπάρχουν. Μακριά από εμάς η οποιαδήποτε πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Πρόκειται για μια ιστορία με βαθιά προσωπικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι κανένα κόμμα δεν πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία ή στον πειρασμό να πολιτικοποιεί αυτό το θέμα. Εξαπέλυσε σκληρή επίθεση τον κύριο Τσίπρα. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι, κύριε Σιαδήμα, να κάνουμε μια παράθεση γεγονότων. Τη Δευτέρα του Πάσχα, λοιπόν, σκάει αυτό το γεγονός στην ενημερότητά μας. Από εκεί και πέρα, υπάρχει μια σειρά γεγονότων. Εγώ θα παραθέσω γεγονότα. Δεν θα κάνω κάποια επίθεση σε συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό ή στους. Όχι, είπε ότι αν είναι, δικό του, αν είναι μέλος του δικό του κόμματος, αφορά το μέλος. Αν είναι κάποιο άλλο κόμμα, αφορά άλλο το κόμμα. Εγώ κάνω λοιπόν μια παράθεση γεγονότων. Το Πασόκ ενημερώθηκε τη Δευτέρα το απόγευμα, αφότου συνέβη αυτό το γεγονός.
Έτσι, την ίδια στιγμή και τις αμέσως επόμενες μέρες. Εσείς δεν ξέρετε τίποτα προηγουμένως. Στα social media, δηλαδή. Στα social media, λέει το σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, βγαίνανε στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, ουσιαστικά εμέσως επιδοκίμαζαν τέτοιες πρακτικές, αφήνανε σχόλια και υπονοούμενα λογικό, άλλο, για άλλες σχέσεις. Κάποιος που γράφει στο Twitter ότι είναι στέλεχος κάποιου κόμματος. Λέτε το καλή. Κύριε Κοκκάλη. Να ολοκληρώσω γιατί έχουμε και άλλα θέματα να στέλεχος του κόμματος. Μπορείτε να χαλάμε τη σκέψη σας. Μια χάρη μονάχα. Συγχωρείτε. Στέλεχος του κόμματος, κύριε Σιαδήμα, υποψήφιοι βουλευτές, γραμματείς νομαρχιακών από την Λάρισα. Εσείς οι ίδιοι από το κόμμα προβήκατε, ας πούμε, στη διαγραφή αυτών των μελών. Όταν εσείς οι ίδιοι άμεσα προβήκατε με τον αρχηγό σας στη διαγραφή αυτών των στελεχών. Σας ενοχλεί που επιτέθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης στον κύριο Τσίπρα. Μα εσείς οι ίδιοι πήρατε τέτοια μέτρα. Αυτή τη στιγμή όλο το πολιτικό σύστημα είναι όμοιρη της άκρας δεξιάς. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε μια πεντακομματική βουλή. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις και φαίνεται ότι ούτε συναντήσεις του κυρίου Γεραπετρίτη ούτε άλλων ανωτάτων κυβερνητικών στελεχών που κατακέλλονται έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό που δεν γίνεται με νομικά μέσα στον δικό μας δικαιοκρατικό πολιτισμό, γίνεται με πολιτικά μέσα, δεν γίνεται μερικές εβδομάδες πριν τις εκλογές, γίνεται από την πρώτη στιγμή της καταδίκης. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, η κυρία Μασιμακοπούλου θα μας πει, διότι εδώ το Πασόκ είχε κάνει μια πρόταση, έτσι, και τη δέχτηκε η Νέα Δημοκρατία. Και το Πασόκ ψήφισε την τροπολογία. Ψήφισε μπορεί το να είπε ότι είναι λάθος ότι είπε σε τρία τμήματα και ότι άργησε, αλλά ψήφισε. Αυτό δεν λέτε, κύριε Μίλη. Κοιτάξτε, μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι εναντίον αυτού του πράγματος, κύριε Κόκαλη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στη μόνη εξαίρεση τη αυτοεξορία του από μια βουλή την οποία θεωρεί θεσμική εκτροπή, μπήκε και έβγανε μία πρόταση συμβιβαστική. Κύριε Κοκαλή, εγώ ήμουν στη Βουλή με τη Χρυσή Αυγή. Να την ακούσουμε τη κυρία Σμακοπούλου. Έχω ζήσει το έργο, ήμουν στη Βουλή με τη Χρυσή Αυγή και σας υπενθυμίζω ότι έζησα και το έργο που ενώ θα μπορούσε η Ελλάδα να είχε κλείσει πέμπτη αξιολόγηση και να ήμασταν μια χαρά, ο κύριος Τσίπρας βιάστηκε και δεν δίστασε να συμπράξει με τη Χρυσή Αυγή για να μην να ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά και να πάει παρακάτω. Σας υπενθυμίζω ότι επί ημερών κυβερνήσεως Τσίπρα δεν έγινε καμία πρόοδο στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Ναι. Σας υπενθυμίζω τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτση, τότε ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες. Είσαστε. Όχι εσείς προσωπικά, κύριε Κόκαλη. Έτσι, σας έχω σεβασμό και εκτίμηση και έχουμε και μια πολύ καλή συνεργασία στην Ευρωβουλή. Μιλάω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν σήκωσε το θέμα της Χρυσής Αυγής όπως έπρεπε. Για όλα αυτά είστε ελληνική από τα 200 χρόνια της Επανάστασης. Φταίει για όλα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίει για όλα. Φταίει για πάρα πολλά όμως. Και εν πάση περιπτώσει η στάση απέναντι στη Χρυσή Αυγή είναι απαράδεκτη. Έπρεπε να ψηφίσει. Άλλο, λοιπόν, έπρεπε τότε να ψηφίσει αυτό και να αφήσουμε τώρα τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Να ακούσουμε και τον κύριο Μίλη. Ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει. Γιατί πρέπει να δούμε και τις συνεργασίες. Έχουμε 2-3 λεπτά για να ακούσετε. Ποιες συνεργασίες, τι να δούμε τώρα, συνεργασίες. Ο ένας λέει, ο κύριος Βαρουφάκης λέει να μου κοπεί το χέρι. Ο κύριος Τσίπρας λέει, δεν κύριος Τσίπρας λέει, αυτό δεν είναι προοδευτική διακυβέρνηση. Μόλις δεν είπατε ότι η συνεργασία σε Σαμαρά Βενιζέλου θα έβγαζε τη χώρα από τα μνημόνια. Ψέμα που δεν τα κατάφερε. Βεβαίως. Να τον κύριο Μίλη. Άρα λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Μα πείτε μας λοιπόν με ποιον θα συνεργαστείτε. Θα ήθελα λοιπόν να μην υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μονοπόλιο και ένα ιδιότυπο πινκ-πονκ στο τραπέζι μας εδώ πέρα. Πολύ καλά οι δύο προσκεκλημένοι είπανε πριν για την παρουσία του κυρίου Κανελόπουλου. Εγώ λοιπόν έχω να προσθέσω ότι καλό είναι να ακούγονται όλα τα κόμματα. Έτσι. Λοιπόν, στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Είναι καλό στο να ακούγεται και η Χρυσή Αυγή, δηλαδή. Όχι. Κυρία Σμακοπούλου, εδώ κάνει νομική τρίπλα. Με το εάν μιλάγαμε. Μην προτρέχετε. Πρώτα στη Βουλή σας είχαμε πει για τη ρύθμιση. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Αφήστε να τον ακούσουμε. Είναι πολύ υπομονετικό στον ακούσουμε. Πρώτοι εμείς ως κόμμα στη Βουλή είχαμε πει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να περνάει μέσα από την ολομέλεια του Πάγου, πέρασε από συγκεκριμένο τμήμα, φέρατε δεύτερη ρύθμιση, στηρίξαμε τη ρύθμιση αυτή. Παρά τις ενστάσεις, το κάνατε. Δημόσια, είπατε ότι αργήσανε. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται να αποδείξει κάτι το Πασόκ για τη συγκεκριμένη στάση που κράτησε στη Βουλή και κρατάει διαχρονικά και για τα φαινόμενα της Χρυσής Αυγής και για όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Σιαδήμα, λυπάμαι που το λέω εδώ πέρα. Μονοπολούμε μία συζήτηση περί του τι πρέπει να γίνει με αυτά τα, με αυτά τα μορφώματα και αυτά τα κόμματα και κομματίδια, η οποία μπορεί να είναι
εξόχως ενδιαφέρουσα για την κυβέρνηση, για την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και τον κόσμο αφορά, για να δούμε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Θεωρώ ότι τον κόσμο αυτή τη στιγμή τον αφορά περισσότερο το τι έγινε την προηγούμενη τετραετία, το ποιες ήταν. Θα συμμετάσχετε στην κυβέρνηση, κύριε Μίλη, έτσι θα κλείσουμε τώρα. Κάνουμε ένα κύκλο τελευταίο. Θα συμμετάσχετε στην κυβέρνηση. Είναι καλό να συζητάμε και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Είστε στενό συνεργάτη του Νίκο Ανδρουλάκη. Τι γίνεται στα κομμάτια, ο κόσμο θα πρέπει να θυμάται τι λέτε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκη. Με ποιο θα κυβερνήσετε. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν υπεύθυνες πολιτικές παρατάξεις. Υπεύθυνη πολιτική παράταξη είναι και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες οι παρατάξεις που είναι στο δημοκρατικό τόξο και απαντώ στην κυρία Σιμακοπούλου. Και να κλείσουμε λοιπόν, αυτό. Από εκεί και πέρα, στην Ελλάδα, κύριε Σιαδήμα, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει προεδρική δημοκρατία, υπάρχει κοινοβουλευτικό σύστημα. Εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αποδοκιμασία και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον κύριο Τσίπρα, εάν υπάρχει μείωση των ποσοστών τους και αν υπάρχει διπλασιασμός των ποσοστών της παράταξής μας, τότε όπως αντιλαμβάνεστε όλα είναι στο τραπέζι. Και στο τραπέζι είναι και τα πρόσωπα που θα υλοποιήσουν τις πολιτικές, στο τραπέζι είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα κάνουμε αυτές τις επιλογές και για τα πολιτικά. Κύριε Γκάλη, πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Λόγια, λοιπόν, χρόνια πολλά στους Γιώργιους Τομάδες, ο Άγιος Γιώργιος σκότωσε εδώ τέρα στην τερατογένεια, όλη αυτή την τερατολογία. Αν είστε δεύτερη, θα συζητήσετε για κυβέρνηση. Μετά την Ανάσταση του Χριστού πίστεψε και εδώ το θέμα είναι μετά τις εκλογές θα έχουμε τη λαϊκή δημιουργία. Και θα πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεργαστούμε. Αν είστε δεύτερη, δεν θα είμαστε δεύτερη, κύριε Σέντερ. Αν είστε δεύτερη, θα συζητήσετε. Αν είμαστε τρίτη, θα με ρωτήσετε τώρα και πέμπτη. Εντάξει, ωραία, θα ρωτήσετε να απαντήσετε. Παρακαλώ πάρα πολύ τον κόσμο στις 21 Μαΐου να μην αφήσει την Ελλάδα να γίνει αυτό το μπάσταλο. Σας ευχαριστούμε.